Άρα η ψηφοφορία έγινε ήδη, δηλαδή. Τώρα ψηφίζετε. Παρακαλώ, ψηφίζετε. Δύο λεπτά. Ψηφίζουν πριν συζητήσουμε ή θα ψηφίσουμε πριν γίνει... Ωραία. Θέλει κανείς καταρχάς να κάνει κάποιο σχόλιο. Παρακαλώ. Προσέξτε, μην πέσετε. Ναι, δεν πέφτω. Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω, δεν κατάλαβα αυτό με το PSA. Το 4 γίνεται 2 και μετά περιμένουμε να πέσει κι άλλο και το 1,8 που έγινε 1,9. Αυτό πρακτικά είναι ασυμβίβαστο. Δηλαδή, έχω έναν ασθενή, του μετράω το 4 και θα τον βλέπω στις 6 εβδομάδες που αποκλείεται να ζητήσω ξανά PSA. Και ουσιαστικά, σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, αν δεν υπερβάλλουμε, θα πάμε σε ένα χρόνο να ξανακάνουμε PSA. Συμφωνείτε? Απόλυτα. Δηλαδή, από το 2 που έχω υπολογίσει εγώ, πόσο πρέπει να είναι? Να σας πω. Αυτό το οποίο θέλω να δείτε. Τι είναι να δείτε? Ακούστε να δείτε. Αυτό που εισήγηση υπάρχει, γιατί κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα πράγματα στο πώς αξιολογούμε το PSA. Το διπλασιάζουμε, μετά έρθει ο Μάρξ, είπε 2,3 μετά από ένα χρόνο. Άλλοι αυτό που λέγανε είναι ότι το ναδύρ το πιάνει στους 6 μήνες. Δηλαδή παίρνει τον ασθενή 5 αλφανογάς στους 6 μήνες, όχι στις 2 εβδομάδες, στους 6 μήνες. Πιάνει τον ναδύρ, μειώνεται. Αυτό δεν λέμε ότι η δράση της ασθενή. Έτσι μαθαίναμε παλιά. Έτσι μαθαίναμε παλιά. Δηλαδή αν είχε ένας ασθενής σας PSA 4, πάντα ένα θεωρητικό μοντέλο τώρα, ένα σενάριο, στους 6 μήνες, στους 7, στον χρόνο που κάνατε, κάνει ένα PSA 2. Είστε όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό το οποίο ξέρουμε ότι μερικοί από τους ασθενείς μας που συνεχίζουν να είναι σε αναστολές 5 αλφαναγωγάσεις και μετά από ένα χρόνο, 1,5-2, το PSA μπορεί να κατέβει και άλλο. Άρα λοιπόν κάνετε μια καινούργια μέτρηση, δεν ξέρει κανείς πόσο. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει σημασία έχει να βλέπει την εξέλιξη του PSA, δηλαδή τη σηριακή μέτρηση. Όπως παλιά το PSA velocity. Άρα τι γίνεται? Πάει λοιπόν από το 2, κάποιοι μένουν στο 2, άλλοι πάνε στο 1,8. Δηλαδή κατεβαίνει και το να δει. Όταν όμως αρχίζει να ανεβαίνει, από όποιο σημείο και αν ανεβεί, πότε ξέρουμε ότι είναι το ναδύρ, είναι η ερώτηση. Το ναδύρ. Πώς θα μάθω εγώ ότι είναι το ναδύρ? Δηλαδή, αν στον επόμενο χρόνο από το 2 είναι στο 2 πάλι, πού ξέρω εγώ ότι το ναδύρ δεν ήταν 1,6 και ανέβηκε ακότομα στο 2? Το ναδύρ, το πρακτικό. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να κάνετε PSA σε κάθε μήνα για να βλέπετε. Όχι, είναι απαράδεκτο. Το θέμα είναι το εξής, ότι το ναδύρ θεωρείται η τελευταία χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το ναδύρ σας. Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση, έτσι. Παρακολουθείτε τον ασθενή σας. Εγώ σας πω ότι είστε με αλφα μπλόκερ. Έχετε ένα ασθενή ο οποίος έχει 2,3 PSA. Ναι. Ή ξέρω εγώ 3,5. Ωραία. Δεν του κάνετε βιοψία, είναι καλά. Τον παρακολουθείτε. Μετά ξαφνικά πάει 4. Να πω κάτι που επιτρέπετε. Εγώ νομίζω δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί εγώ θα συμφωνήσω λίγο με τον συνάδελφο. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε ένα μαθηματικό όρο και να πούμε ότι ξεκάθαρα βρήκαμε με αυτή τη μέθοδο ποια είναι η τιμή ναδύρ. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Γκράβας απλώς προσπαθεί να μας πει ότι αυτό το οποίο όλοι είχαμε σαν απόλυτο κανόνα, ότι διπλασιάζουμε την τιμή επί 2, δεν ισχύει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να καταλήξουμε ότι αν το 1,8 γίνει 1,9, και δεν ξέρω τελικά και ποια είναι η κλινική σημασία μιας τόσο μικρής αλλαγής στην τιμή του PSA. Όχι, ο ασθενής πρέπει να αξιολογείται για κάθε αύξηση του PSA που έχει. Εντάξει. Δηλαδή, μην θεωρήσετε να δείτε αυτό στο εξάμεινο. Εγώ αυτό που ήθελα απλώς να πω σε αυτή την μονομαχία είναι ότι, για να είμαι ειλικρινής, για να μπορεί κανείς να πάρει μια πιο ξεκάθαρη θέση, δηλαδή θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς μονοθεραπεία ή συνδυασμένη θεραπεία. Θα πρέπει κανείς να πάρει μια θέση απέναντι σε ένα συγκεκριμένο άρρωστο και σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η πλειοψηφία των ουρολόγων που είναι εδώ θα συμφωνήσει ότι για κάποιον ασθενή Α η ενδεδειγμένη θεραπεία θα είναι η μόνο θεραπεία, και είμαι επίσης σίγουρος ότι για κάποιο άλλο συγκεκριμένο περιστατικό η πλειοψηφία των ανθρώπων που ψηφίζουν αυτή τη στιγμή θα πούνε ότι η σωστή θεραπεία είναι η Β. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτή η μονομαχία, δεν ξέρω, εμένα κάπου λίγο, Διονύση. Εγώ ουσιαστικά δεν θα μπορούσα να σταθώ με τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα, Γεράση, μαζί σου. Ότι μπορούμε να κάνουμε την αναγωγή από τις μεγάλες μελέτες, σεβαστές, και η M-TOPS και η COMBAT, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Αλλά έχουν έλλειψη ακριβώς αυτού του συγκεκριμένου πράγμα το οποίο λέτε.
Για παράδειγμα, και οι mTOPS και οι COBAT, αν τις βάλουμε μαζί, κάθε άρρωστος που διαβαίνει την πόρτα του ιατρείου μας είναι υποψήφιος για συνδυαστική θεραπεία. Δεν νομίζω πως είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω για κάτι τέτοιο. Εκείνο το οποίο το έχω ξαναπεί κατά καιρούς, αλλά την πιο έξυπνη μελέτη πραγματικά που θεωρώ μέχρι τώρα να έχω δει, ήταν μια μελέτη η οποία ουσιαστικά βασιζόταν στο αν θα έχουμε στοιχεία προγνωστικά για το ότι ο άρρωστος πάει καλά και ότι θα ανταποκριθεί καλά στην οποιαδήποτε θεραπεία, είναι τι γίνεται με την υποκειμενική του αίσθηση πάνω στο εξάμηνο ή ακόμα και νωρίτερα και στο τρίμηνο. Πάει καλά, έχει καλώς. Δεν πάει καλά, πάλι έχει καλώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η καλοειδής υπερπλασία του προστάτη είναι χειρουργική νόσος. Και εκείνο το οποίο, μια τελευταία παρατήρηση για να μην μακρηγορώ, ουσιαστικά για το Σταύρο, όσον αφορά τους α1 αναστολής, αυτή η μελέτη του Ντελαροζέτ είναι, έχει σταθεί όλος ο κόσμος επάνω, ότι η αποτυχία των α1 αναστολέων θα βασιστεί πάνω σε αυτό και σε αυτό το πράγμα. Νομίζω πως παραγνωρίζουν όλες αυτές οι μελέτες τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιων ανθρώπων, όπως είναι η μορφολογία του προστάτη με την προβολή του μέσου λοβού, τι έχει γίνει με την ουροδόχο κύστη όσον αφορά το πάχος του τυχώματος, τις αλλαγές που έχουν επέλθει εκεί πέρα. Εκείνα τα πράγματα τα οποία λέγαμε από παλιά για την αναλογία στρώματος επιθυλίου σε αυτόν τον περίφημο προστάτη και το τι γίνεται και πώς ανταποκρίνεται στις διαφορετικές φαρμακευτικές θεραπείες. Και επίσης τη συνοδό νοσηρότητα των αρρώστων, που είναι μια πάλι πολύ βασική παράμετρος. Μια λανθάνουσα νευρολογική νόσος, ένα ζαχαρώδης διαβήτης, ο οποίος μπορεί να έχει νευρολογικές εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν για συνεκτίμηση, για να γίνουμε δογματικοί ότι θα επιλέξουμε τη μία ή την άλλη θεραπεία έτσι τόσο απλά. Δεν ξέρω, αυτή είναι η προσέγγιση μου στα πράγματα. Και ένα τελευταίο σχόλιο, σαν διαιτητής, και μια και όλοι οι διαιτητές στην Ελλάδα τα έχουν πάρει από κάποιον, ένα άλλο θέμα που δεν θίξαμε είναι και το θέμα του κόστος. Δηλαδή είπαμε ένα φάρμακο, δύο, τρία, τέσσερα μαζί, πέντε μαζί. Δεν έχω δει κάπου μία μελέτη, μία ανάλυση η προσθήκη του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου φαρμάκου, εάν τα ωφέλη σε σχέση με το κόστος τελικά αξίζουν τον κόπο ή όχι. Αλλά για να δούμε τι ψηφίσατε. Είδα πριν μία διαφάνεια. Νομίζω ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, στο θέμα της αποτελεσματικότητας, ο κύριος Γκράβας συνέτριψε τον κύριο Μαμουλάκη, 91% με 9%, μόνο 4 ψήφους πήρες χάρη και τους 3 τους πήρες πριν καν να κάνεις την παρουσίασή σου. Στο θέμα της ασφάλειας, ο κύριος Γκράβας πάλι με μικρή διαφορά, 54% έναντι του 46%, και στο θέμα της πρόληψης της νόσου, πάλι ο κύριος Γκράβας κέρδισε. Άρα λοιπόν ο κύριος Γκράβας ανακηρύσσεται πρωταθλητής και... Μόνο που εγώ είχα 2 σπαθιά και ο Χάρης 1. Αυτό θα το λάβω υπόψη σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τώρα έχουμε καφέ, κύριε... Το δικαιώμαστε. Κύριε καθηγητά.